κυβέρνηση σχεδιάζει εν μέσω πανδημίας και με κλειστά σχολεία να καταθέσει πολυνομοσχέδιο. Ήδη έχει δοθεί διαβούλευση, το οποίο θα περιλαμβάνει αντιδραστικές αλλαγές τόσο στη δομή όσο στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, την επαναφορά της τράπεζας θεμάτων, νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βεβαίως την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Της δηλώνουμε ότι το εκπαιδευτικό κίνημα δεν φημώνεται. Θα είναι πολύ δύσκολο, πολύ ζωφερό σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά κυρίως σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα μορφωτικά δικαιώματα αλλά και των μαθητών, αλλά και τα εργασιακά των συναδέλφων. Και αυτό κάνουμε και θα κάνουμε. Να είστε καλά. Πρόκειται σίγουρα ότι είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθούν από κάποιους τα λογής αποτελέσματα και θετικά και αρνητικά της εξόδου από την κρίση κάποια στιγμή. Θα αξιοποιηθούν σε βάρος της εκπαίδευσης, σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όχι μόνο αυτά, γενικότερα της πολιτείας. Πρέπει να πείσετε και τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις να κινητοποιηθούν και να είναι σε εγρήγορση. Όχι μόνο δηλαδή του συνάδελφους. Έτσι. Πρέπει να πείσετε και τις άλλες παρατάξεις. Όσο τους επιτρέπει βέβαια η ιδεολογία τους. Και πολλές φορές εντός και εκτός εισαγωγικών και τα συμφέροντα που υπηρετούν. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, χρέος μας είναι να βάλουμε σε κίνηση και τους συναδέλφους, και στους συναδέλφους αλλά και τις συνδικαλιστικές παρατάξεις. Οι επιπτώσεις δεν έχουν οντοματικόνυμο, δεν έχουν διεύθυνση. Θα αφορούν το σύνολο των συναδέλφων και αυτούς που τοποθετούνται πολιτικά και συνδικαλιστικά, που βρίσκονται φύλλα προσκύνησης στις πολιτικές της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτούς δηλαδή οι επιπτώσεις θα είναι το ίδιο δραματικές όσο θα είναι σε όλους μας. Λοιπόν, παιδιά, άμεσα θα πάει στο Υπουργείο αυτό, ξέρετε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά και πάντα στον αγώνα. Και αυτό με τα εργασιακά δικαιώματα που είπε ο συνάδελφος ο Χρήστος, ήδη έχουν αρχίσει και βάλλονται τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων. Είδαμε περιπτώσεις, την περίπτωση της συναδέλφου δασκάλα στα Χανιά, που της έκανε αναφορά ο ένας από τους διευθυντές των σχολείων που πάει, γιατί συμμετείχε, έδινε μαθήματα στα παιδιά μέσω email, όπως λέει και η υπουργική απόφαση ότι είναι στο χέρι κάθε εκπαιδευτικού, και της έκανε αναφορά γιατί δεν χρησιμοποιεί την ασύγχρονη που χρησιμοποιούσαν οι άλλοι συνάδελφοι. Ή ένας λυκειάρχης στη Θεσσαλονίκη πήρε απουσίες από τα παιδιά που δεν συμμετείχαν στο μάθημα της σύγχρονης. Δηλαδή, του βασιλείας. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε μια περίπτωση που θα περάσει αξιολόγηση. Και προφανώς ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει. Χώρια το μάθημα που έγινε στη Μυτιλίνη που συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός με τη συναδέλφισσα τη δασκάλα Μεγάλη Δευτέρα. Μεγάλη Δευτέρα κιόλας, ναι. Και συμμετείχε λοιπόν και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Είναι ευκαιρία. Και κανείς δεν είπε τίποτα. Παιδιά, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι γίνεται με τα μέσα. Ό,τι πείτε δεν πρόκειται να βγει. Ό,τι μπαίνει σε αυτόν τον καιρό ενάντια σε εργασιακά δικαιώματα, ενάντια στη λειτουργία του σχολείου κτλ. Ό,τι πει δεν βγαίνει. Και ας είναι υποτίθεται πρόσκαιρο για την περίοδο αυτή. Το βγάλουμε εμείς στον αγώνα. Εννοείται. Λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλούς αγώνες και αυτό θα πάει άμεσα στο Υπουργείο. Και θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία. Ναι, πάντα καλούς αγώνες παιδιά.